Καλησπέρα, Ζουνάκια, και καλώ ήλθατε στο καλύτερο show του πλανήτη με το χειρότερο παρουσιαστή, Εμένα τον Νίκο Παπουτζή. Είναι το Ζουζουνάκια Podcast. Και ναι, τα καταφέραμε. Μαζί με τα καλά Χριστούγεννα έχουμε και καλά μικρόφωνα. Χαλάσαν και τα δύο. Στο προηγούμενο βίντεο είδατε το πρώτο, το μικρόφωνο που είναι επανάκριβο, δεν πρέπει να χαλάσει. Ξεκινάει το επεισόδιο, δεν δουλεύει. Κάπου μετά, κάπου στη μέση, Παναγία, μου θα σκοτωθούμε, αποφάσισε να δουλέψει και μου βγαλε το επεισόδιο. Μόνο στην αρχή με κρέμασε. Έρχομαι σήμερα να γράψω, δεν δουλεύει κανένα. Μόνο το καταγραφικό από πάνω η φούσκα δουλεύει. Καλά ξεκινάμε. Και έχω να τελειώσω ο podcast και να έρθει και η Πατρίτσια να γράψουμε και lovecast. Καθίστε αναπαυτικά, δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε. Έχουμε και λέμε, αγαπητά μου ζουζουνάκια, φέτο ήταν ίσω. Βασικά όχι, είναι η καλύτερη χρονιά που έχω περάσει στη ζωή μου. Καταφέραμε πάρα πολλά και μαζί και μόνο μου και με την Πατρίτσια. Και θα τα πούμε ένα-ένα. Αλλά σήμερα έχει ιστορία. Δεν θα μιλήσουμε για τα καλά Χριστούγεννα, τα φετινά. Θα μιλήσουμε για τα χειρότερα Χριστούγεννα που έχω περάσει, ίσω από τα χειρότερα. Μιλώ και υπερβολέ στη ζωή μου, τα παλιά, του παρελθόντο. Έχουμε και λέμε όμω ω σήμερα, καταφέραμε πάρα πολλά φέτο. Πρώτα απ' όλα, κατάφερα να αλλάξω δουλειά. Έφυγα από security και πήγα και δούλεψα σε supermarket. Πολύ έξυπνο. Γιατί λέω security, δεν θα βγάλω φράγκο να πάω σπίτι μου. Στο super, κάτι τσιμπά από εδώ, κάτι δώρα, έχει όλα τα δώρα, κάτι επιδόματα, κάτι κουπόνια. Μια χαρά λέω. Θα πάω λεφτά σπιτάκι μου. Θα ανεβάσω, είναι και λίγε ώρε, λέω, είναι τετράωρο. Μια χαρά. Θα τραβάω και βίντεο να ανεβάσουμε το κανάλι. Τα κατάφερα όλα. Και λεφτά πήγα σπίτι μου και το κανάλι ανέβηκε και face reveal κάναμε και 10.000 στρωμητέ περάσαμε. Και τι ξεχάσαμε να κάνουμε γιατί είμαστε πανίβλα να ρίξουμε το ίντρο. Σε πια να κοιμάσαι, ε. Λοιπόν, Ηλία ρίξε το ίντρο. Ρίχτω! στο γραφείο. Και επιστρέφουμε και έχουμε και λέμε. Φέτος καταφέραμε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα τα κατάφερα να είμαι σε αυτή την κολοδουλειά που δεν την πάω μία ένα χρόνο. Έχω δείξει χαρακτήρα. Πηγαίνω κάθε μέρα τα κατάφερα. Τώρα θα το φτιάξω εγώ. Θα το πάω ένα βήμα παραπάνω. Και δουλειά, μαλάκι, θα αλλάξω και όλα θα μπουν σε μια σειρά. Λοιπόν, μέναμε σε ένα σπίτι, δεν μα άρεσε. Μικρούλι, δεν χωράγαμε. Τσουκουτσουκουτσουκουτσου, τα καταφέραμε. Ήρθαμε στο σπιτάκι που μα άρεσε. Πάει και αυτό. Καταφέραμε να παντρευτούμε κυρίε και κύριοι. Μπράβο. Μπράβο στην Πατρίτσια που με ανέχετε. Δεν καταφέραμε να πάμε ακόμη ταξίδι του μέλητο γιατί λίγο το λίγο άλλο δεν πειράζει. Τι διακοπούλε μα πήγαμε το καλοκαίρι, μα φύσηξε ο αέρα. Χαλάλι, χαλάλι. Ρε. Μετά, αφού μετακομίσαμε, παντρευτήκαμε, κάναμε τα τραπέζια, μα πρίξανε τα ούμπαλα να πούμε: Δεν μπορώ και να βρει. Ο ένα έλεγε την αποψάρατα από εδώ και από εκεί. Γενικά, συμβουλή: Κάντε στη ζωή σα ό,τι γουστάρετε. Μην δίνετε αναφορά σε κανέναν. Κανένα δεν μπορεί να σου πει πώ να ζει τη ζωή σου. Νόμο, τέλο. Μόνο εσύ θα το βρει αυτό. Αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι. Μετά πήραμε το σκυλάκο μας στο Μάιλο, έκανε την εκπαίδευσή του και φτάσαμε στο σήμερα. Τα έχουμε κάνει όλα, όλα σε ένα Τι άλλο θες. Και μια χαρά γιορτούλες περάσαμε, οικογενειακά, αγαπημένα και ούτε να έχουμε τον κάθε πάπαρο να μας ζαλίζει. και τοξικούλιδες φίλους και πρόσωπα του περίγυρου τα κόψαμε που είχαν αγκιστρωθεί πάνω μας και μας αλύζανε. Μια χαρά. Γι' αυτό και εσύ κάτσε αυτέ τι γιορτέ και κάνε μια ενδοσκόπηση. Και πε, τι θέλω στη ζωή μου, αυτό είναι αυτά που λένε τα New Year Resolution και μαλακίε. Τι θέλω να πετύχω του χρόνου, τι θέλω να αλλάξω. Και βάλτο, μην είσαι βλάκα. Λέω, άλλο θέλω να πάρω Audi, λέει το τάδε, ωραία. Και του λέει, πήγαινε, λέει και πάρτο και κόλλα το λέει στον τοίχο και κάθε μέρα θα το βλέπει και κάθε μέρα θα έρχεσαι πιο κοντά στο Audi. Ούτε καν, ούτε στο Γιούγκο Ζάσταβα, όπω το λένε, δεν πα κοντά έτσι. Θε το Audi, κόλλα το στον τοίχο και δίπλα από τη φωτογραφία, κόλλα μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε μέρα για να αποκτήσει αυτό το Audi. Ξεκινά από τα μικρά. Π.χ. Δεν θα τρώω delivery δύο φορέ και τρει την εβδομάδα. Δεν θα παραγγέλνω ούτε από Volt, Volt ούτε από eFood, ούτε από πουθενά. Θα μου πει Ρενικό, με τα λεφτά του eFood θα πάρει αυτοκίνητο. Όχι. Θα χάσει όμω κιλά και θα φορτώσει και το πορτοφόλι σου λίγο. Θα μπαίνει πιο άνετα στο Audi. Έχω σχέδιο. Μετά λε, θα δουλεύω τόσε ώρε τη βδομάδα. Θα κάνω αποταμίευση, θα κάνω αυτό, θα κάνω τ' άλλο. Σιγά σιγά. Μπορεί να μην πάρει Audi, ποτέ. Θα πάρει όμω σου ζούκι. Ποιο είναι καλύτερο από σένα, κανένα. Δεν ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά τόση ώρα. Έχουν περάσει 6 λεπτά. Γιατί μου χάλασε το μικρόφωνο και έχω στεναχώρια γι' αυτό. Έχουμε και λέμε κυρίε και κύριοι. Και αφού εμεί τα καταφέραμε τόσο καλά, θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Θα μιλήσουμε για το παρελθόν. Είχαμε μείνει στο ταξίδι τη ζωή μου όταν έχω τελειώσει το στρατό και σα είπα, έχω πάρει μαύρη ζώνη πριν μπω στο στρατό στο Αϊκίντο και έχω κάνει εγώ σχέδιο στο κεφάλι μου, τα έχω λύσει όλα. Ρε, όλα σε έναν Και λέω, μόλι τελειώσω το στρατό. Θα γίνω κυριλέ και θα σταματήσω να βλέπω κύκλου, θα σταματήσω τα πάρτι, τα ξενύχτια, τα ποτά. Θα γίνω άνθρωπο. Και έτσι και έκανα. Τελειώνω στρατό και πέφτει στο τραπέζι πρώτα, σα το είπαμε, την πρώην μου. Τα είχαμε τότε πέντε χρόνια, ούτε εγώ δεν ξέρω. Και λέμε, θα πάμε να μείνουμε επαρχία, γιατί την Αθήνα τη βαρεθήκαμε και θα κάνουμε εκεί τι δουλίτσε μα και οι δύο. Εκείνη θα έκανε κάτι πάνω σε αυτό που είχε σπουδάσει, και εγώ θα έκανα κάτι πάνω σε αυτό που είχα σπουδάσει. Γιατί οι σπουδέ μου, πέρα το ότι είχα πάει ψυκτικό ή έκτε ή μηχανολογία και μαλακίε, η αλήθεια είναι ότι συγκεντρωμένο και αυτό που αγαπούσα ήταν το αϊκίντο. Πολεμικέ τέχνε και μετά προπονήσει που έκανα. Είτε θε crossfit, functional training και μαλακίε. Και λέω, όπα. Αυτό θα κάνω. Θα φτιάξω μια σχολή πολεμικών τεχνών. Δεν έχει εκεί πέρα στο κολοχώρι. Θα κάνω και ένα γυμναστηριάκι και θα του έχω μπάλα. Όλη η μέρα θα είμαι ανοιχτό, θα δουλεύω. Θα έρχονται κόσμο και κοσμάκι από την παραλία μέχρι το βουνό. Από το πηγάδι μέχρι το νεκροταφείο. Θα του πάρω όλου και του πεθαμένου μέσα θα του βάλω. Και όσο εγώ έκανα σχέδια, ήμουνα στρατό, έβγαινα στι άδειε, πηγαίναμε, βλέπαμε το σπίτι. Μετά, μόλι απολύθηκα, <coughs> να κάτσουμε να βάψουμε το σπίτι και όνειρα και τόνα και τ' άλλο. Καλά, γελάει ο κόσμο. Και κατάφερε ο και έφυγε. Πολέμησα βεβαίω παλιούς φίλους που με κατέκριναν και με έβριζαν και με έλεγαν, με έλεγαν ότι ήμουνα δούλο του Εδίου και ότι τρέχω από πίσω και λέω όχι, εγώ θα κάνω ένα νέο ξεκίνημα και θα γίνω σοβαρό άνθρωπο. Τέρματα ξενύχτια, τέρματα ποτά. Και τα μαζεύω, τσακώνομαι και με τη μάνα μου γιατί έπρεπε να φύγω από την Αθήνα και πώ θα με βλέπει και αυτά και με κατηγορούσε ότι θα πεθάνει η γιαγιά μου και ξέρω εγώ από Και πάω χωριό, μια χαρά σα το έχω ξαναπεί. Εκεί πέρα δεν με θέλανε ούτε καν. Και έψαχνα τώρα μέρη για να βάλω τη σχολή. Και πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Σα είχα πει και σε άλλο επεισόδιο: είχα βρει σε ένα χωριό, είχε ένα παλιό σούπερ μάρκετ κλειστό, εγκαταλειμμένο. Ισοδηματία αυτό που το έχει, μια κυρία, δεν ξέρω εγώ, η γυναίκα του, τι ήταν. Και ήθελε δύο κατοστάρικα. Και λέω: Μαλάκα 180 τετραγωνικά μέσα 200. Τι λέει ρε φίλε, λέω, 200 ευρώ όλο αυτό, θα το φτιάξω αύριο. Και ψάχνω με λίγο να μαζέψω λεφτά, παπάρια. Δουλειά εγώ μηδέν τότε. Εν τω μεταξύ, το είχα πάρει και όλο βαρύ. Δεν την είχε τελειώσει μέσα μου όλο αυτό. Γιατί από τα χαϊλή και από τα πάρτι που βγαίνα στον κόσμο και ήμουν στο μικρόφωνο και από τη μαγιά κλανιά. Πήγα στα, στα άφαντα, πώ τα λένε. Δεν με ήξερε κανεί. Ούτε προβατίνε. Στο χωριό έβγαινα έξω και μπε, μπε, μου κάνει και δεν με ήξερε κανεί. Και το εγωικό μου κομμάτι δεν ήταν καλά με αυτή τη συνθήκη. Λέω ρε φίλε, δεν γίνεται εδώ πέρα. Δεν με ξέρει κανεί. Τι θα πάω να κάνω. Μου κάνανε να κρίσει όπου πήγαινα. Δουλειά δεν μου δίνανε. Πήγαινα ρώτα από εδώ για δουλειά, έψαχνα να κάνω κάτι μέχρι να φτιάξω τη σχολή. Κανένα, ρε, τίποτα. Και λέω έτσι είσαι. Έχω, λέω, μεγάλη ιδέα. Καθίστε αναπαυτικά, να την πούμε σε λίγο. Έχω μεγάλη ιδέα, τεράστια. Ακούστε ιδέα που έχει ο παππούτσε. Λοιπόν, έχει πάει σε ένα ξένο τόπο που δεν σε θέλουν γιατί δεν είσαι ντόπιο. Δεν είσαι του χωριού να πούμε, δεν έχει καταγωγή από εκεί. Έχει πάει με μια κοπέλα την οποία δεν την έχει παντρευτεί καν, δεν είσαι καν αραβωνιασμένοι. Που μου έλεγε η πρώην μου ότι εδώ πέρα μου λέει: Θα λε ότι είμαστε αραβωνιασμένοι, το έχω ξαναπεί. Και εγώ ψέματα δεν γουστάρω να λέω. Και λέω: Για ποιο λόγο να το λέω αυτό, αφού δεν είμαστε. Λέει: Θα λε έτσι. Λέω: Γιατί να λέω έτσι, αφού δεν είμαστε. Επιτό πάντων, το διάλογο. Το σχέδιο ποιο είναι. Αντί να σπάσω τον κόλο μου, να βρω μια δουλειά, να φέρω 5-10 δραχμέ στο σπίτι, και να κάτσω να φτιάξω παράλληλα τη σχολή με τα μυαλά του τότε 25 χρονών, ο οποίο εντάξει και εγώ τώρα, πού να πάω να δουλέψω, δεν το ψήνα και πολύ, λέω. Μαλά, χαζώση Τόσο καιρό, τόσα χρόνια, κοροϊδεύα τον κόσμο δεξιά και αριστερά και τη σάβριζα. Έφερνα λεφτά στην τσέπη μου, γεμάτητανε. Τα κάθομαι τώρα. Είχα πάει και είχα ρωτήσει μέχρι και σε ένα σφαγείο. Σφάζανε κάτι γουρούνια, δεν ξέρω εγώ, φτιάχνανε λουκάνικα, ούτε και με πήρανε. Φανταστείτε για επίπεδα βλακεία, ρε απογοητεύτηκα και λέω λοιπόν έχω μεγάλο σχέδιο. Θα κάτσω σπίτι και θα παίζω βίντεο games στον υπολογιστή. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχει 150 ευρώ τσέπη το μήνα από γιαγιάδε, μπαμπά, μαμά και να κάθεσαι να παίζει βίντεο παιχνίδια. Όχι, υπάρχει. Να πίνει και μπάφου. Δεν έπεινα μπάφου, βλάκα. Έπρεπε να το κάνω και αυτό, να το φτάσω του the next level. Και με παίρνει από κάτω, βαράω μια καταθλιψάρα και μένω σπίτι και παίζω παιχνίδια. Και κάνω σχέδια, ρε. Και λέω: Θα κάνω ένα, δύο, τρία και θα το οργανώσω έτσι. Θα προσεγγίσω το Δήμο να του κάνω προπονήσει. Θα κάνω αυτό, θα κάνω τ' άλλο. Παπάρια, ρε. Ούτε το Δήμο, ούτε κανεί. Και μένω έτσι ένα μήνα. Πε, ωκ. Okay. Το πρώτο μήνα που πήγαμε, εντάξει, οκ, okay. Ήταν και ψηλοερχόντουσαν γιορτέ. Περάσαμε καλά, ήταν μήνα του μέλτο, ξέρει, όλο αγάπη, όλο μέλια. Δεύτερο μήνα ξεκίνησε η γκρίνια, ξεκίνησε το... η φαγούρα. Και τρω όλη η μέρα, και τι να κάνω, λέω εγώ, και τρω κρέα πολύ. Και όλο λέει, θε να τρω κοτόπουλα. Λέω, που κάνω 15 προπονεί στην εβδομάδα, τι θα τρώω, θέλω πρωτενη, τι θα κάνω. Όχι, λέει, τρω πολύ κρέα. Και όλα μα τα λεφτά πάνε στο σούπερ μάρκετ, ρε, λέω, πα καλά. Τι θα, δεν θα τρώω εγώ, να πούμε, για να κάνουμε οικονομία, τι μα κατοχή έχουμε, άρεσε με τη ζωή σου και να μου λέει και αυτό και δεν φτάνουν τα λεφτά. Μετά έφυγε η γκρίνια με τα λεφτά και το φάει, ξεκίνησε το άλλο. Δεν κάνουμε κάτι σαν ζευγάρι και είμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Και, και, και πού να πάμε εδώ πέρα στο χωριό, λέω, λες και έχει τίποτα. Εν τω στην αρχή το καλοκαίρι είναι καλά όταν πα στα χωριά. Γιατί πα λίγο από εδώ, κάμια κτρομούλα, λίγο θάλασσα, περνάει η μέρα. Για να έρθει ο χειμώνα. Έτσι που γκαρίζω με πιάνει η φωνή μου. Καλησπέρα για να έρθει ο χειμώνα που κλείνουν όλα, δεν έχει ούτε delivery, δεν έχει βόλτι food για τέτοια. Εκεί πέρα, άμα δεν πάρει να φάσει σουβλάκια, ένα σουβλατζίδικο έχει. Άμα, το, άμα έχει όρεξη ο να σε εξυπηρετήσει, ρε, παίζεται. Δεν έχει, δε μαγείρεψα πάνω να πάρω να φάω κανένα sandwich κάτι. Κομμένα αυτά, ούτε κρέπε ούτε τίποτα. Οπότε τι, δύο ταβέρνε έχει να πα, τι θα κάνει, θα σε σπίτι και θα τρώσει τον άλλο στη μούρη. Και έτσι και έγινε και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε μιζέρια μέσα εγώ να λιώνω, έπαιζα τότε το Witcher το 3, πήγε καλά αυτό το τερμάτισα Shadow of Mordor και έχω καεί και στο Warframe, παίζω online Warframe πάρτα, έχω λιώσει δουλειά μηδέν δεν βρίσκω τίποτα, μόνο σχέδια εγώ και περίμενα από το σύμπαν ότι θα μου τα φέρει όλα είχα κάνει τέλειο σχεδιασμό, ρε. καμία κίνηση όμως, για να πάω την ζωή μου ένα τακ παρακάτω και μπου, για να προχωράμε λίγο. Δεν κάνουμε πράγματα μαζί. Δεν κάνουμε... Ωραία, λέω να κάνουμε πράγματα μαζί. Τι θε, θα κάνουμε, λέει, κάτι να ξεκινήσουμε. Λέει, κάποιο σπορ, κάποιο χόμπι, κάτι. Ωραία, λέω, τι να κάνουμε. Μπαπ και πέφτει η ιδέα στο τραπέζι να ξεκινήσουμε μαζί η πασία. Ωραία, λέω να πάμε. Βρίσκουμε που έχει πασία, γνωρίζουμε το δάσκαλο, με το που του βλέπω μαζί. Βλέπω εγώ ματιέ από την αρχή, εντάξει, γιατί ο παπουτσί τα έχουμε πει, είναι καλεμπουδιάρι. Τι είμαι, κανένα χθεσινό, Πού είμαι εγώ, στα βουνά, μεγάλωσα. Λέω εδώ πέρα, λέω παίζει love story και έτσι και έγινε. Ξεκινάμε η πασία μαθήματα, πηγαίνουμε, κάνουμε δύο-τρία μαζί. Μαθαίνουμε για τα λογάκι, πώ ανεβαίνουμε, τι κάνουμε, λίγο γκάλο, λίγο τρότ. Και αρχίζει μετά και μου λέει: Δεν σε μπορώ, λέει, είσαι πολύ ανταγωνιστικό. Που είναι αλήθεια αυτό. Όποιο κάνει κάτι μαζί μου, εγώ του πάω τα νεύρα και δεν μπορώ λέει, να μάθω γιατί εσύ τα κάνει λίγο καλύτερα και είσαι ανταγωνιστικό και δεν νιώθω άνετα και το ένα και το άλλο. Και λέω: Οκ, okay, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Από εδώ και στο εξή, χέστηκα, θα πηγαίνει μόνη σου. Ταντάν, και έδωσα τα κλειδιά τη ευτυχία και προχωράμε. Και ακούστε τώρα πώ ήταν η καθημερινότητά μου. Ξύπναγα στο σπίτι. Ωραίο επεισόδιο το σημερινό. Θα το φτιάξουμε όμω μετά, σα το υπόσχομαι. Θα πάμε στα πιο κομικά στοιχεία του σημερινού επεισόδιου. Ξύπναγα το πρωί, έβγαζα τα σκυλιά να κατουρίσουν, πήγαινε, έφτιαχνα πρωινό, ξεκίναγα. Έκανα προπόνηση, <coughs> ξανά βγαζα τα σκυλιά και μετά ξύπναγε η πρώην μου με τι μεγάλε ώρε και ετοιμαζόταν να πάει να κάνει την υπασία της. Και έβαζε κολόνιες, αρωματιζόταν, έκανε τα μπάνια της, ίσχυε μαλλί, έβαζε τα καλά τη στα ρούχα, έφευγε, πήγαινε για προπόνηση, για μάθημα και γύρνα και το μεσημέρι του χρόνου, ρε, μετά από 2-3 ώρε. Έλεγα πώ πήγε, μου λέει καλά. Μαγείρεψε, λέω ναι, μέσα. Πήγαινε, λέω να φάσει. Εγώ έχω φάει, δεν θέλω. Μου λέει δεν θα φάμε μαζί. Λέω όχι, δεν θέλω. Τι να θέλω τώρα. Και κερατά και δαρμένο. Τέλο πάντων. Και αυτό πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Μετά πήγαμε, πήγαμε κανένα καφέ το απόγευμα και άντε αυτού πάλι από την αρχή την άλλη μέρα. Ζωάρα. Και έρχεται και ο τρίτο μήνα, τρει μήνε αντέξαμε. Δουλειά εγώ μηδέν. Μαθήματα υπασία συνεχίζει κανονικά. Πάει καλά το άθλημα, μπράβο. Ε, και μετά ξεκινάει η γκρίνια. Και τι φάση είναι αυτή, και δεν μπορεί να βρει μια δουλειά, και έχει ψυχολογικά, έχει κατάθλιψη, μια είσαι έτσι, μια δεν είσαι. Μετά με έβγαζε τρελό, μου λέει ότι είμαι διπολικό, γιατί μια λέει είσαι στο Θεό, μια είσαι στα πατώματα. Και να πα, λέει, οπ, να το, το γκολάκι. Να πα στην Αθήνα, λέει, να δει τι θα κάνει, να βρει ένα ψυχολόγο, μια ψυχολόγο να μιλήσει. Λέω, βεβαίω θα πάω εγώ στην Αθήνα. Να πα, λέει, αν δεν μπορεί να βρει δουλειά στην Αθήνα, να δει τι θα κάνει. Δηλαδή, μένουμε εκεί και εγώ θα δουλεύω στην Αθήνα. Καινούριο αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί. Και λέω, θα πάω. <coughs> και εν ολίγης, για να μην το, το πλατιάσουμε πολύ, τα μαζεύω και παίρνω τον πουλο και γυρίζω Αθήνα. Και για καλή μου τύχη, μου Γυρνάω στη μάνα μου, τρώω την κρίνια της χιλιετίας και να, η μάνα σου σε μάζεψε που πηγαίνεις με την κάθε μία από εδώ και από εκεί. Γυρνάω σπίτι και είμαι. Μαξί δεν είχα πάρει ούτε τα ρούχα μου το τίποτα. Με μια βαλίτσα ρούχα και κοιμάμαι στον καναπέ γιατί η μάνα μου μου έχει πάρει το κρεβάτι και κοιμάται εκείνη. Μου λέει αφού έφυγε το πήρα, έφτιαξα το δωμάτιο, δεν πειράζει. Λέω θα κοιμηθώ στον καναπέ στο σαλόνι. Και περνάω πόσους μήνες που κοιμάμαι καναπεδάτο και έχω μια βαλίτσα ρούχα, δεν έχω τίποτα άλλο. Και για καλή μου τύχη, μουσκάει ασφάλεια. Όταν ήμουνα μικρό, η γιαγιά μου, η μάνα του πατέρα μου, είχε κάνει μια ασφάλεια τότε με τον Πασόκ μαζί με κάτι κουπόνια με κατσαρόλε. Δίνανε και ασφάλειες. Ασφάλειες ζωή, πυρκαγιά, κλοπή, πορτοφόλι, συνδεξιοδοτικά. Τα δίνανε όλα. Και πλήρωναν σαν χαζί. Όλα αυτά τα λεφτά, όπω και με το χρηματιστήριο, ξέρετε που πήγανε, τα φάγανε, τα επενδύσανε. όλοι. Λοιπόν και έδινε η γιαγιά μου σε τότε λεφτά, σε ευρώ θα σας πω αναλογία, κάθε χρόνο γύρω στα 600 ευρώ. Και έχει ξεκινήσει και δίνει λεφτά από όταν γεννήθηκα και έχω πάρει, είναι τρία πακέτα χρημάτων. Έχω πάρει το πρώτο πακέτο στα 18, πήρα ένα χιλιάρικο, 1200. Είναι να πάρω στα 25 και στα 30. Και επειδή δεν ξέρω τότε τι είχε γίνει, μου. Οπότε, πάντων κάτι ήταν άρρωστη γιαγιά μου, είχε μεγαλώσει και ο πατέρα μου δεν ήθελε να πληρώνει το, τη συνέχεια τη δόση, το έκοψε. Και έχω πάρει στα 18, 1.200 και είναι πάω 25 χρονών και είναι να πάρω πάλι λεφτά. Εντωμαξία, επειδή έχουμε σταματήσει να πληρώνουμε, σου λέει ότι δεν θα τα πάρει όλα τα λεφτά, θα πάρει ένα κομμάτι και μετά τέλο. Δεν έχει άλλα λεφτά, θα φάγαμε. Χαχα. Και λέω τώρα έτσι όπω γίναμε, Πάμε, λέω στον πατέρα μου, να πάρουμε τα λεφτά. Να ξεμπερδεύουμε, λέω. Μπα και πάρω και κανένα ρούχο, πάρω και κανένα κινητό. Είμαι σαν το μαλάκα, κοιμάμαι σε ένα καναπέ. Και κανονίζουμε να πάμε να πάρουμε τα λεφτά από την ασφάλεια. Παπ! Και κανονίζουμε να πάμε να πάρουμε τα λεφτά από την ασφάλεια. Και πηγαίνω στον πατέρα μου, τον βουτάω όπω είναι και του λέω λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε με τον ασφαλιστή, να δούμε τι λεφτά έχουν μείνει μέσα. Πρέπει να είναι, πολλά λεφτά, ένα πουτάμι γεμάτο λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, και τον παίρνω τον πατέρα μου και να ξέρετε. Οι πατεράδε, όχι όλοι, μερικοί, ο δικό μου είναι ένα από αυτού. Όταν έχει να πα κάπου, πα και του λε. Τάδε ώρα έχουμε ραντεβού. Θα πάμε εκεί. Εντάξει, εντάξει. Και ξεκινάει. Θα πάει, θα κάνει μπάνιο, θα ταΐσει το σκύλο, θα ταΐσει τις γάτες, θα βγει στο μπαλκόνι να καθαρίσει τα τσίσα του σκύλου, θα μαζέψει τα κακά του σκύλου. Μία ώρα να βρει σορτσάκι, μία ώρα να βρει μπλουζάκι, μία ώρα να βρει μετά το πορτοφόλι του, μία ώρα να φορέσει κάλτσες, να βάλει παπούτσια, όπου του λέω σε μια φάση να σου πω μπα, πάω κάτω, Ξεκλειδώνω, σε περιμένω κάτω στο δρόμο. Πάρε κινητά, ακούνε τα πορτοφόλια και κατέβα. Μην αργήσουμε, σε παρακαλώ. Μου λέει έρχομαι. Κατεβαίνω κάτω, περιμένω, περιμένω, πουθενά ο πατέρα μου. Λέει, ρε, πους, τι κάνει τόση ώρα αυτό ο άνθρωπο. Κατεβαίνει με τα πολλά, μου λέει, Α, Νίκο, τα σκουπίδια να πάμε. Του λέω, Ναι, θα τα πάμε τα σκουπίδια, φέρτα. Πάμε τα σκουπίδια, παίρνουμε το μέτρο. Και είναι να πάμε στα κεντρικά τη εθνική ασφαλιστική. Είναι κάπου στη συγκρού. Λοιπόν, παίρνουμε μέτρο, αλλάζουμε γράμμη, κατεβαίνουμε συγκρού φίξ. Και με το που βγαίνουμε από το μετρό, πέφτουμε πάνω σε κοπελίτσα, κοράσιο τώρα έτσι, ψιλογλυκά ανάλατο που είναι από Herbalife. Κρατάει ένα ντοσχέ και με το που μας βλέπει το δύο στούτζες <coughs> έρχεται και μου πιάνει την κουβέντα. Και μου λέει, τότε ήμουνα και φετώνει εγώ, εντάξει, ήμουνα ξέρεις φουσκωτός, έκανα προπονήσεις και αυτά. Και μου λέει, κάνεις προπόνηση, λέω ναι, μου λέει γυμνάζεσαι, ναι, διατροφή, ναι, λέω σε ευχαριστώ πολύ, λέω δεν προλαβαίνουμε, λέω να σε καλά γιατί έχουμε ένα ραντεβού και θα αρχίσουμε μου που συνεχίζει να μου λέει και να σου μιλήσουμε λέει, για τα πακέτα και ξέρω εγώ και αυτό και έχουμε αυτό το προϊόν που θα σε βοηθήσει εκεί, έχουμε αυτό εγώ να προσπαθώ να φύγω, ο πατέρας μου να έχει βιδώσει ρε κάτω, έχει, είναι πακτωμένος, έχει κάτσει και την κοιτάει ο μπαμπά του λέω πάμε Τι Ρώταγε και έπιανε την κουβέντα στο κορίτσι και του λέγε αυτή. Με το που βλέπει ότι έχει τσιμπήσει ο πατέρα μου, του ξεκινάει την κουβέντα. Εγώ βαρέθηκα σε μια στιγμή Κοιτάω το κινητό να δω τι μηνύματα έχω. Μπήκα λίγο. Ο Facebook, αυτή μιλάει ακόμη. Και έχει κλείσει τώρα, παιδιά, να του κάνει ένα πακέτο, δεν ξέρω εγώ, μια σύνδρομη. μαλάκα δεν ξέρω, να τον γράψει. Του έχει πάρει τα στοιχεία. Έχει, έχει σημειώσει ο άλλο κάτι, κάτι σελίδε. Και είναι να του δώσει πρωτενε, σαπούνια, αλλοϊβέρα, μάλακα. Δεν ξέρω, τι, τι, όλα τα έχει πάρει ο πατέρα μου. Ρε, ο οποίο είναι ο κλασικό, όπου όταν του μιλάνε να του πουλήσουν κάτι επειδή του αφιερώνουν χρόνο για να είναι ευγενικό και μην του στεναχωρήσει, θα τα πάρει όλα. 15.000 ευρώ να κάνει αυτό, θα το πάρει. Δεν μη το στεναχωρήσει το παιδί. Θα σα πω και άλλο story γρήγορα πάνω σε αυτό. Και του λέω να σου πω. Ποτέ... Του... σε παρακαλώ. Επειδή έχουμε αργήσει, πρέπει να φύγουμε. Λέω, εντάξει, μου λέει ο πατέρα μου, θα τα πείτε άλλη στιγμή. Να σε καλά. Τον παίρνω με τα πολλά. Του λέω, τι άλλη στιγμή, ρε? Τι επίση, να τηλέφωνο τώρα. Όχι, όχι. Μου λέει, Δε... η κοπέλα λέει, από το σχολείο σου δεν είναι. Του λέω: Ποιο σχολείο μου. Μου λέει δεν την ήξερε. Του λέω: Όχι. Α, μου λέει. Εγώ νόμιζα ότι είναι συμμαθήτριά σου λέει και σε είδε. Λέει και μιλάγατε. Όπα, 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 του λέω. Από όλο αυτό που έχει έρθει είναι πλασιέ. Θέλει να μα πουλήσει κάτι, έχει έρθει με φακέλου και σου λέει για προϊόντα και θέλει λεφτά. Εσύ κατάλαβε ότι είναι συμμαθήτριά μου και την πετύχαμε ω για μαγεία στο συγκρούφι μου λέει ναι, καλά του λέω τόσο, έλα πάμε. Κλείνει παρένθεση, άλλη παρένθεσούλα που σας έλεγα. Όπου πάμε σε μαγαζιά, του έχει χαλάσει το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση. Πάμε κοτσόβολο να ρωτήσουμε για τηλεκοντρόλ. Μπαίνω μέσα και λέω, έχει την τάδε τηλεόραση ο πατέρας μου, θέλω τηλεκοντρόλ. Και μου λένε, λέω εγώ στην αρχή, αυτά τα no name που κάνει για όλες τα universal που είναι που, που το ρυθμίζεις και πιάνει. Δεν θέλω, λέω, πολλά Netflix, κουμπιά και μαλακίες. Είχο λέω και κανάλια θέλω. Έχετε, μου λέει όχι. Έχουμε, λέει το original. Πόσο κάνει. Και λέει, του λέω πόσο κάνει, μου λέει 80 ευρώ. Και πετάει και το πατέρα μου και λέει, θα το πάρουμε. Του λέω, όπαρε, του λέω, όπαρε, big spender εσύ, 80 ευρώ το control. Λέω. Περίμενε. Θα το πάρουμε, ρε Νίκο, λέει. Άμα είναι, λέει και δουλεύει και κάνει αυτό, θα το πάρουμε. Όχι, τουλάχιστον θα βρω από το Scrooge. Και αρχίζει ο πατέρα μου μετά και έλα μου λέει κρίμα και το παλικάρι πήγε και έψαξε και ασχολήθηκε. Του λέω να σου πω: ρε, Εντάξει, τη δουλειά του κάνει. Λέω: Και εγώ κάνω μια δουλειά. Δώσουμε 80 ευρώ να πάρουμε ένα τηλεκοντρόλ για τον μπρίκ την τηλεόραση που έχει. Κάτσε ρε, παρπουλάκι μου, του λέω: 300 ευρώ κάνει καινούργια να πάρει 50, 50, 50, inches 4K. Θα δώσει λέω 80 για το κοντρόλ. Τι κάνει αυτό το κοντρόλ. Και όπου πάμε το ίδιο. Μην του πούνε κάτι, ναι, αμέσω μη του στεναχωρήσει. Πάει αυτό, έκλεισε. Πάμε για την ασφάλεια. <coughs> <coughs> Μιλάμε Εννοείται ότι έχουν φάει όλα τα λεφτά και με τα πολλά είναι να πάρω με πολλή πίεση πέντε χιλιάρικα. Λέω μαλάκα γίναμε. Είμαι στα χειρότερά μου εγώ ψυχολογικά, τουλάχιστον λέω θα έχω πέντε χιλιάρικα. Λέω να, να, κάνω κάτι στη ζωή μου. Τι να κάνω δηλαδή, θα δείτε. Τα σε χρόνο ντετέ. Παίρνω τα λεφτά. Με το που παίρνω τα λεφτά αποφασίζει ότι πς, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να γυρίσω στο χωριό, ούτε καν. Το κέρατο το έχω φάει είναι δεδομένο. Και μαλάκα και κερατά και δαρμένο. χέστηκα λέω, συνεχίζουμε. Τι θα κάνουμε εφόσον έχει καταστραφεί το μεγάλο σχέδιο που είχα για να γίνω κυριλαίο άνθρωπο και να ορθοποδήσω στη ζωή μου. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Θα γυρίσουμε στα πάρτι γιατί έχει τραυματιστεί το εγώ μα, το εγωικό κομμάτι. Να ξανανεύουμε στα ουράνια, να μα έχουν όλοι Θεό. Κοριτσάκια από κάτω κοπάδια, χέστηκε, λέω, προχωράμε. Αυτοί είμαστε, προχωράμε. Και γυρνάω, κάνω πάλι επαφέ, όπου είναι πολύ δύσκολο, άμα ήσουν ανοίχτα και φύγει, να ξαναμπεί. Ειδικά η ομάδα που ήμουνα τότε νιώθανε προδομένη ότι σου είχα κρεμάσει για την κόμενα και τα σχετικά. Ξέρω ότι σταμάτησα εγώ και ω με είχαν ανάγκη και κρέμασε το πάρτι και πήγανε φούντο και το ένα και Τέλο πάντων τα κατάφερα, γύρισα, Έδωσα υποσχέσει ότι τώρα ξέρει θα είμαι πιο δυνατός και θα μπω με όλα τα κέφια και θα κάνουμε πανικό. Είχα και πέντε λεφτάκια στην τσέπη. Λέω, ψ, θα πάω να πάρω, λέω, ρουχαλάκια. Πάω εκ τοτικό χωριό, μπαίνω. Πώ λέγεται, <coughs> Ραρφ Λόρεν, μ' αρέσει που βήχω, νόμιζα ότι κρατάω μικρόφωνο. Καλά, πήγε αυτό. Παίρνω πόλο, παίρνω τα άλλα τα μπλουζάκια τότε ήταν τη μόδα και βγήκε το dub dub και φοράγαμε όλοι Ραλφ Lauren, τι το μαύρο με το κόκκινο αλογάκι, κάτι μαλακίε. Πηγαίνω, παίρνω Jordan, Air Force One, πάντα λεφτά ρε. Αφού είχα μπει μέσα στο, σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι, HM τη κατά ήταν και είχα πάρει ένα παντελόνι που μου έκανε γιατί είμαι και χοντροκόλλη. Ένα που μου έκανε, το πήρα σε όλα τα χρώματα. Ρε. Με το που το βλέπω, του λέω: 36 νούμερο έχει, μου λέει: Ναι, λέω: Φέρτο σε όλα τα χρώματα. Έπαιρνα, έπαιρνα, έπαιρνα. Μου κάνει η κοπέλα σε μια φάση που μου λέει: ε, Να σε ρωτήσω κάτι, Τι δουλειά κάνει. Τη κάνω έμπορος ναρκωτικών. Γυρνάνε μέσα στο μαγαζί, με κοιτάνε και τη λέω: Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ό,τι να είναι. Καλά πήγε αυτό. Και αφού έχω ξαφρίσει, έχω διαλύσει την μπάνκα. Πάνω που είδα λεφτά, μπαπ, αρχίζει γκίνια κακιά η γκ, μου. χαλάει ο υπολογιστή. Ένα το κρατούμενο. Λέω: Άστον, χέστονα. Μου κάθεται απάτη με ένα iPhone που έχω κανονίσει, με ένα dealer που ήξερα από τα πάρτι, μου έχει τάξει όταν μου φέρει το iPhone το 6, μου έχει φάει τα λεφτά. Άντε βρε. <laughs> τέλος πάντων λέω: Πάει αυτό. Είμαι με νεύρα τρελά μου έχει κρατήσει εντομάξει το 5S είχα εγώ το κινητό είχα κάνει τράμπα με την πρώην μου είχα πάρει στο στρατό το iPhone το 4 εγώ το δικό της και το δικό μου το 5S της το είχα δώσει γιατί λέω μη το σπάσω στο στρατό της λέω στείλε μου το κινητό μου δεν μου το στείλε στείλε μου το κινητό μου δεν μου το στελε. τότε που είχα γυρίσει τη μάνα μου και εμένα πήγα και ξαναδούλεψα στο περίπτερο που είχε η μάνα μου και είμαι μια μέρα στον περίπτωτο και τη έλεγα: Θα μου στείλει το κινητό. Λέει: Δεν μπορώ τώρα. Δεν... Ρε στείλει το κινητό, ρε στείλει το κινητό. Και από τα ανέβρα μου που δεν μου στείλει το κινητό, έχω βάλει το 4 κάτω πάνω. Στο... μάζευα τα περιοδικά στο περίπτωτο, Όποιο έχει δουλέψει περίπτωμα, ξέρει. Τι επιστροφέ, κάτι τρίλτζε, κάτι σταυρό. Έλεξα κάτι μαλάκι, δεν τελειώνουν. Χρυσό τόμο, τόμο quiz. άρτι άντε στο διάλογο. Δεν Σοντόκου, γίγκα, μέγκα. Άι στο διάλογο εδώ. Και είμαι τώρα, έχω πήξει με τα κολοπεριοδικά και έχω βάλει το iPhone πάνω το 4, ένα άσπρο και του τραβάω κάτι μπουκετίδια, μπα, μπα, με τα νεύρα μου και κάνω όλη την πίσω οθόνη το γυαλί θρύψαλα. Πάει και το κινητό. <coughs> και το αποκορύφωμα, βασικά ρίχνω διαφημίσεις και σας λέω. Και το αποκορύφωμα, πάνω που έχω χαλάσει τα λεφτά δεξιά και αριστερά, είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω στο περίπτερο, πάνω στη Μεσογείο, απέναντι από την ΕΡΤ. Θέλω να κάνω αναστροφή. Στην ΕΡΤ έχει ένα φαναράκι. Και με το που βγάζω φλάς αριστερό, πάω να πατήσω γκάζι και μένει τα μάξι. Και λέω, ρε, πούστε τι έπαθε. Και μου έχει χαλάσει η τρόμπα καυσίμου μου, γιατί μου να τσίπεις και δεν το γέμιζα τα μάξι με βενζίνη και του βάζα κάθε φορά πήγαινε λάμπακι, του βάζα 20 ευρώ, λάμπακι 20 ευρώ, λάμπακι 20 ευρώ μέναν όλε οι ακαθαρσίε κάτω-κάτω στον τεπόζιτο, χαλάει η τρόμπα καυσί μου. Καινούρια δεν ξέρω εγώ πόσο είχε. Μου πάνε 270 ευρώ η τρόμπα. Το οποίο αμάξι μου μένει αριστερή λωρίδα και θέλω να το βγάλω δεξιά πάνω στη Μεσογείο για να έρθει να με φορτώσει ο γερανός να με πάει συνεργείο. Έχω βγει από τα αμάξι. Το σπρώχνω ένα πεζό 307, ένα γαϊδούρι. Έχω βγάλει αλάρμ, πηγαίνω, με βλέπουν ότι έχω μείνει και δεν με αφήνει κανένα να αλλάξω λωρίδα. Πάω να τρακάρω, ενώ σπρώχνω τα αμάξι, με κλείνει το λεωφορείο και του λέω του μαλάκα του οδηγού: Πού πα, του λέω, Δεν βλέπει ότι έχω μείνει. Θέλω να το βγάλω, του λέω στο πεζοδρόμιο. Όχι, μου λέει, Εκεί περίμενε, λέει, να περάσω εγώ, να αφήσω τον κόσμο και μετά. Του λέω: Γιατί μετά δεν θα έρθει άλλο λεωφορείο. Τέλο πάντων, μην αργήσει ο κύριο. Μου μένουν τα πληρώνω το συνεργείο. Μου στέλνει και η πρώην μου ότι ήρθε λέει η ΔΕΗ λέει από το σπίτι και πρέπει να δώσω 300-400 ευρώ λέει το μερίδιό μου επειδή έκαιγα τη σόμπα για να τα δούμε όλο το χειμώνα. Και επειδή είμαι και large εγώ τότε του λέω πόσα είναι, πες μου ένα λογαριασμό, δεν ξέρω τι κατά πώς τα τα λεφτά, πάνε και αυτά τα λεφτά. Και έχω φάει τα μισά λεφτά ρε μπα, 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 μπα. άσε που ήμουν και κομμενιάρης ο βλάκα να και έβγαινα με το κάθε βούρλο και πήγαινα καφέδε, ποτάκια, φαγητάκια, ξενοδοχεία. Άντε για. Και ακούω και το επικό εκείνη την εποχή που μου λένε τι έγινε, λέει τα λεφτά, λέει τα έχει αυτά. Λέω να τα έχω γιατί. Μου λέει πρόσχε, μην τα φάζει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά είναι το μέλλον σου. Με το πακούω και αυτό Έμαθα κάτι καταπληκτικό ότι η ζωή μου το μέλλον μου κοστολογείται 5.000 ευρώ μέχρι εκεί είμαι πέντε χιλιάρικα κοστίζω όλος και όλος με το πουτακό και αυτό λέω μαλάκες θα δεν θα μείνει φράγκο και μου κάθεται να πάμε για δουλειά είχα ξεκινήσει τα πάρτι να πάμε Ήμπιζα και λέω να το θα πάω Ήμπιζα θα κάνω διακοπές ζωάρα και θα έχω και λεφτά στην τσέπη σκέφτομαι και επειδή τα είδα ότι στερεύουν λέω ρε φίλε μήπω είναι μαλακή αν πρέπει να κάνω μια μικρή αποταμίευση να βάλω πέντε δραχμούλες στην άκρη και λέω δεν πειράζει θα πάω ήμπιζα θα κάνω ζωάρα και όταν γυρίσω όλη τη χρονιά θα είμαι μαζεμένος και θα βάλω λεφτά στην άκρη μαντέψτε πόσα λεφτά έβαλα στην τράπεζα στην άκρη Σα δίνω ένα λεπτό τόσα μηδέν δεν έβαλα φράγκο τα έφαγα όλα καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, και μετά, αφού εντάξει απολογούμε, αφού χώρισα, εντάξει, δεδομένο και έμεινα μόνο μου, την πάτησα και την πάτησα γιατί. Όχι επειδή τελείωσε μια μεγάλη σχέση, επειδή μου τραυματίστηκε ο εγωισμός μου, ένα και δύο, <coughs> επειδή καταστράφηκε όλο αυτό το μεγάλο σχέδιο που είχα πλάσει το κεφάλι μου. Και το πήρα προσωπικά, το πήρα κατάκαρδα και το είδα σαν μεγάλη αποτυχία δικιά μου. Το οποίο είναι λάθο. Όταν κάνει κάτι, δεν πρέπει να δεσμεύεσαι τόσο πολύ συναισθηματικά. Μαλακίε γίνονται. Άμα κάτι στραβώσει, δεν φταίει απαραίτητα εσύ. Φταίει εσύ τη δεδομένη στιγμή με τι πληροφορίε που είχε, με τι γνώσει που είχε, με τα δεδομένα που υπήρχαν. Οπότε εντάξει, μην το πάρει ότι έχει αποτύχει και τόσο. Εγώ το πήρα κατάκαρδα τότε ότι τα, τα σκάτωσα ότι δεν αξίζω, ότι είμαι τελικά ρεμάλη και τα σχετικά. Νευρίασα με πάρα πολλούς φίλους του τότε, οι οποίοι μου την έφεραν πισόπλατα και με κατηγόρησαν για πολλά και είμαι και... και με είχαν, με είχαν πλάσει όλο αυτό τον καιρό που ήμουν στα πάρτη κάπως στο μυαλό τους και με είχαν χαρακτηρίσει. Τώρα που βλέπουμε με την Πατρίτσια Better Call Saul. Πώς είναι ο σόλ, που τον είχαν ότι είναι ο Slippery Jimmy, πώ τον λέγανε, ο Γλίστρα. Έτσι με και εμένα, όχι το Γλίστρα, το Γλίτσα. Και με είχαν έτσι στο μυαλό του. Και όποτε πήγαινα να φτιάξω τη ζωή μου να κάνω κάτι σοβαρό, με βλέπανε σαν βλάκα. Και λε, και okay, θα τα καταφέρω, θα τα αλλάξω. Και πορεύτηκα πολλά χρόνια με αυτή τη βλακεία στο κεφάλι μου και ξανάρθε σήμερα για να επιστρέψουμε Στη σημερινή μα ζωή, όπου έχω καταφέρει πέντε βραμαντάκια στη ζωή μου, το έχω πάει ένα τάκ παραπάνω, έχω πολύ καλύτερη ποιότητα ζωή. Παρ' αυτά, για κάποιου είμαι ακόμη ο βλάκα, το ρεμάλι, ο, ο αδιάφορο. Χεσμένου του έχω και τα κατάφερα και του έχω αποκόψει από τη ζωή μου. Και αυτό είναι συμβουλή και για σένα που βλέπει αυτό το βίντεο. Μην αγχώνεσαι. Τώρα τι γιορτέ, για να το κλείσουμε με τι γιορτέ, όμορφα και ωραία. Κάνει και εσύ μια ενδοσκόπηση και λε, Αχ, φέτο δεν είχα αυτό, δεν πήγα διακοπέ. Ο άλλο στο Instagram έχει πάει στο Ντουμπάι, έχουν πάει σε ένα βουνό, σε ένα σαλέ. Δεν πειράζει. Δε τη ζωή σου και πε. Φέτο έκανε πέντε πραγματάκια. Κατάφερε να κάνει ένα, δύο, τρία. Έκανε δύο ανθρώπου να γελάσουν. Ήσουν λίγο σωστό προ έναν άνθρωπο. Αν δεν μπορεί προ κανέναν, προ τον εαυτό σου, προ το σκύλο σου. Κερδισμένο είσαι. Μέχρι εκεί μπορούσε αυτό, έκανε αυτό, κατάφερε. Τι ήθελα να πω άλλο, δεν θυμάμαι. Θυμήθηκα τι θέλω να πω. Σα έχω ζαλίσει τόση ώρα γκρινιάζω. Γιατί, γιατί. Ξεκίνησα να γράψω επεισόδιο και με πήγε στραβά. Χάλασαν τα μικρόφωνα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Χάλασαν το καταγραφικό. Χάλασαν τα καλώδια. Θα το μάθουμε. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι επιπλέον έξοδα. Άκυρο, αλλά δεν πειράζει. Και έχουμε και λέμε. Έκατσα κι εγώ αυτέ τι γιορτέ και ήμουνα, ήμουν λίγο φορτισμένο. Ήμουνα πολύ κουρασμένο με τη δουλειά γιατί όποιο έχει δουλέψει σε σούπερ μάρκετ χρονιάρε μέρε. Δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά. Τι γιορτέ μπαίνουν όλοι λισασμένοι μέσα. Ρε, πόλεμο. Υπάρχει χειρότερη δουλειά. Κάτσα και το φιλοσόφισα. Θα μπορούσα να δουλεύω στα τζάμπο. Στα τζάμπο είναι, δεν ξέρω, είναι κόλαση. Στι γιορτέ, άμα μπει μέσα, καταλαβαίνει. Χιλιάδε κωδικοί, χιλιάδε κόσμο. Έχει και αυτή τη μουσική από πάνω. Το μαλακισμένο που τραγουδάει. Τι και πέρα, α το διαβάσει. Μην τραγουδά, σταμάτα. Το έχετε και στο 70, στο 90. Τέρμα είναι η μουσική μέσα. Λοιπόν, και έτσι και εσύ, φίλε, που βλέπει αυτό το επεισόδιο, κάθεσαι στι γιορτέ και στεναχωριέσαι. Και λε, Α, και δεν έχουμε τραπέζια μεγάλα, και δεν έχουμε πάρει δώρα, και τώρα και δεν ξέρω τι βλακεία θέλει ο καθένα. Έτσι κι εγώ ήμουν ακουρασμένο με τη δουλειά και έλεγα τι θα κάνω με το κανάλι, πότε θα προλάβω να βγάλω βίντεο, τώρα και τ' άλλο. Ήθελα να πάρω εντωμεταξύ και κάμερα. Α πάμε σε αυτό. Γιατί μίλης, αν μου χάλασε τώρα το μηχάνημα αυτό, θέλει 300 ευρώ. Και λέω, Το καλοκαίρι ήταν να πάρω κάμερα. Την Black Magic, την 4K. Γιατί, θα μου πει, δεν έχει κάμερα, Νίκο, πώ βγάζει βίντεο τόσο καιρό. Μια χαρά κάμερα έχω, είναι και full frame. Θα πει, δεν βγάζει 4K. Δεν πειράζει, ούτω ή άλλω κανεί δεν βλέπει 4K στο YouTube. Ελάχιστη. Κλάιν. Θα σου πω εγώ μετά. Ναι, αλλά η δικιά μου κάμερα με κουράζει. Γιατί γράφει 14 λεπτά και μετά σβήνει. Πρέπει να σηκώνομαι συνέχεια να πατάω το κουμπί. Αυτή η δουλειά γίνεται. Οκ, okay, δεν μπορεί να κάνει 10 λεπτάκια. Αυτό κάνω εδώ και 2-3 χρόνια, βαρέθηκα. Θα μου πει μετά, ναι, αλλά είναι full frame. Θα σου πω εγώ να σου πω, με ποιον είσαι, θε να σκάσει, θα μου πει, ναι. Και λέω. Θα πάρω το καλοκαίρι κάμερα. 1600 ευρώ. Μια χαρά. Θα την πάρω. Μετακομίζουμε. Μπίνκο, φεύγουν λεφτά εκεί, δεν πειράζει, θα την πάρω πιο μετά. Θα την πάρω πιο μετά, μπαίνουμε στο σπίτι, κάνει ζέστη, ζεστάρα. Λέμε οκ. Okay. Παίρνει η Πατρίτσια το ένα αρκοντήσιο, παίρνω εγώ το άλλο, το βάζω στην πιστοντική. Αχ, λέω πήρα air-condition, τώρα δεν θα πάρω κάμερα, δεν πειράζει, υπομονή. Θα πάρω μετά. Μετά έρχεται το μετά, παντρευόμαστε. Απ' άλλα λεφτά εκεί. Δεν θα πάρω κάμερα, θα πάρω μετά. Θα πάρω, λέω τα Χριστούγεννα, θα ξοφλήσω την πιστοντική, θα την βάλω. Έρχονται τα Χριστούγεννα, παίρνω το δώρο, λέω πού μαλάκα θα τα κάνω. μιλάμε κάμερε, μπαταρίε, εξωτερικού σκληρού κλουβιά, οθόνε, να. Πληρώνω τέλη, πληρώνω εδώ, πληρώνω εκεί, πληρώνουμε και την εκπαίδευση του Μάιλο. Κάμερα μηδέν. Και κάθομαι εγώ και στεναχωριέμαι. Και λέω: Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, και σε αυτό το όμορφο μήνυμα θέλω να το κλείσουμε. Δε τι έκανε μέσα στη χρονιά. Δε πώ ήσουν και πώ είσαι τώρα. Δε τι ποιότητα ζωή είχε πριν και τι κάνει τώρα. Και με αυτή την κάμερα, καλό ή κακό, τα έχει καταφέρει. Έχει βγάλει ένα-δύο βίντεο μια χαρά έχει γελάσει κόσμο και με το στρατό και το ένα και τ' άλλο. Και έτσι θα το πα και όταν μπορεί και σκάσουν δουλίτσε, θα πάρει και κάμερα, θα πάρει και καταγραφικό τώρα που χάλασε και καινούργια μικρόφωνα και τα πάντα όλα. Και στούντιο καινούριο έχει και βάψαμε το δωμάτιο και του υπολογιστέ και τα φώτα και μια χαρά. Μην μιλά καθόλου, μην έχει παράπονο. Γι' αυτό βάλε και εσύ στόχου για τη νέα χρονιά. Κάνει το resolution και πε. Τι θέλω να κάνω, Έχω πάρει κιλά. Και εγώ έχω πάρει κιλά. Ωραία. Τι θα κάνουμε, να το κάνουμε μαζί. Κάτσε και γράφτα και πε. Πρέπει να κόψω να τρώω απ' έξω. Πρέπει να κόψω τον υδατάνθρακα. Πρέπει να τρώω παραπάνω πρωτενη. Πρέπει να ξε... Δεν κάνει λεπροπόνηση. Βγει έξω και περπάτα. Εγώ θα ξεκινήσω να κάνω διατασούλε κάθε μέρα. Θα ξεκινήσω πάλι να κάνω πουσάπ, κυλιακού, βαθιά καθίσματα. Το ξέρετε το εργάκι. Ό,τι και αν θε, ο άλλο είναι μόνο του, γκρινιάζει στέλνετε συνέχεια στο Λόφκας. Θα κάνουμε και επεισόδιο μετά. Ξεκίνα, μίλα με κοριτσάκια, με αγοράκια, με ό,τι θε. Βγες σε ένα ραντεβού, βγες και δεύτερο. Δώσε ευκαιρίες και θα φτιάξει. Όπως έφτιαξε και εμένα. Και εγώ πριν την καραντίνα ήμουν ολομόναχο και δεν την πάλευα μία. Και ένιωθα απέσια με τον εαυτό μου. Και λέω ρε φίλε, δεν βγαίνει αυτό. Δεν, δεν θα πάει κάπου η ζωή σου έτσι. Και με τον πουσκάει η καραντίνα, μένουμε και μέσα στο σπίτι και λέω: Άνθρωπο κανένα δεν έχω. Να βγούμε έξω δεν μπορούμε. Τι θα κάνω. Πόσα βίντεο να τραβήξω να μιλάω σαν το βλάκα. Πρέπει και εγώ να δω τι θα γίνει. Να δώσω μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να έρθουμε κοντά. Τάκ! Και αυτό και έκανα. Γι' αυτό και τη νέα χρονιά βάλτε τα κάτω και πε. Θα κάνω ένα, δύο, τρία. Μπορεί να μην γίνουν και τα δέκα. Θα γίνουν όμω τα δύο. Και αν δεν γίνουν τα δύο, θα πάρει τα τρία. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα. Κάναμε, συνεχίσαμε λίγο το ταξιδάκι μα. Είπαμε που πήγα στο χωριό. Πού γίνα ρούντολ στο ελαφάκι εκεί με τα κέρατα στο χωριό. Γύρισα. Μετά είχα και κάποιου φίλου οι οποίοι πήραν το μέρο τη πρώην μου και είπαν ότι ξέρει, δεν τη στάθηκες και δεν. No hard feeling για κανέναν. Οκ, okay, με τα μυαλά που είχα τότε, αυτά έκανα. Το ρίξανε πάνω μου ότι έφταιγα εγώ και ότι ξέρω εγώ και μετά ξαναγύρισα στα πάρτι, οπότε ξέρεις όλο αυτό δεν τους άρεσε, δεν πειράζει, ξύδι, έχουμε πολύ ωραίο στο μαγαζί να έρθετε να πάρετε. Έφυγα από εκεί, καταστράφηκε όλο μου το όνειρο και όλο μου το, το σχέδιο, το, το grand plan που είχα και ξαναγύρισα στα πάρτι, οπότε στο επόμενο επεισόδιο έχουμε να γυρίσουμε σε μια σκοτεινή περίοδο και να πούμε πάρα πολλά, εκεί είναι τα καμένα τα πολλά, χιουμοριστικά, αστεία, δεν ξέρω εγώ, τραγικά, για επίδαυρο μερικά, επεισόδια και ιστορίες από τα πάρτι και συνεχίζουμε μέχρι να έρθουμε στο σήμερα. Ιστορίες έχουμε άπειρες να πούμε. Και να πω ότι τη νέα χρονιά, αν όλα πάνε καλά, δεν θα είμαι πλέον μόνος μου εδώ στο στούντιο να λέω ιστορίες. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φέρουμε έναν έναν από εσάς, Όποιο έχει κάποια αστεία ιστορία από τη ζωή του και θέλει να τη μοιραστεί, όποιο ζουνά και γουστάρει, να έρθει εδώ να είναι λίγο ανθρώπινη ιστορία, μας μην μα φέρουν το 100, μα βγάλουν στα κανάλια. Νορμάλ πράγματα, να γελάσουμε όλοι μαζί. Ήμουν ο Νίκο Παπούτση. πάω να δω αν μοντάρετε αυτό το βίντεο και αν μπορώ να το σώσω. Και πώ είναι ο ήχο. Πάω να αρπάξω και την Πατρίτσια να έρθουμε να γράψουμε και λόγια. Αυτοί είμαστε προχωράμε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή χρονιά. Άντε γεια. <Κι <Κι> μια μέρα στο γραφείο.